καλησπέρα σας από το κλειστό του και όχι του Γιώργιο, του Ανδρέα Παπανδρέου. Σιγά μην του κάναμε και γήπεδο του Γιώργου, τέλος πάντων. Να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΜΟΚ και τους Collectors. Η ΑΜΟΚ διεκδικεί την πρωτιά μετά το στραβοπάτημα που κάνανε οι ανώνυμους στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Η ΑΜΟΚ θέλει να κλείσει λοιπόν με νίκη και να βρεθεί στην πρώτη θέση κατά πάσα πιθανότητα. Απ' την άλλη, οι Collectors δεν διανύουν πολύ καλή σεζόν. Έχουμε 3-7. Χρειάζονται νίκες ψυχολογίας, νίκες εκτός προγράμματος για να βγουν από τις μπελάδες. Γενικότερα, βέβαια, είναι και άτυχοι οι Collectors, καθώς έχουν χάσει πολλά μάτς. Είτε στον Πόντο, είτε στην παράταση, είτε χίλια δυο τέλος πάντων. Και η ΑΜΟΚ σήμερα δεν κατεβαίνει πλήρης, έχει απουσίες, 7 άτομα βλέπω σύνολο το roster, από την άλλη Collectors είναι αρκετοί. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε την έκπληξη και να διεκδικήσουμε το ροζ φύλλο. Πάμε να δούμε τις 5 άτομα σιγά σιγά. Για την ΑΜΟΚ έχουμε τον Ορφανό, τον Δερδενέ, τον Γράψα, τον Γκόφα και τον Κατσίγαρη, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό για την ομάδα του και έκανε το 3-0. Από την άλλη έχουμε τον Σαβέριο, τον Παπασπύρο, ο οποίος βλέπω ότι έχει δυνατήσει και πάρα πολύ γενικά, τον Κυριακού, ασχολείται για τον Τόνο, και τον Σοφό, κατευθείαν από τα γενοφάσκια των Περιστέρι World Dogs. Γράψας δεν θα πάρει το καλάθι, Σαβέρης θα πάρει το rebound, θα κατεβάσει και την μπάλα. Κυριάκο χάνει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Δεν σπάει το ρόδι για την ομάδα του. Το 3-0 παραμένει. Παπασπύρος αστοχή. Μπορεί να μην ευθέξει ο Δερδενές στο δίποντο, θα έχει όμως το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Έχει στην πρώτη ο Χρήστος Δερδενές. Θα αστοχήσει στη δεύτερη. Θα παραμείνει το 4-0. Σκορ ψάχνουν ακόμα οι Collectors. Ο Κασπίος, ο Σαβέριο, Κυριάκου. Θα τον κόψει με φάουλ ο Δερδενές και θα δώσει το δικαίωμα στον αντίπαλό του να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Πρώτος πόντος για τους Collectors. Γράφτηκε διαχειρός Κυριακού. Θα στοχίσει στη δεύτερη, θα πάρει όμως το επιθετικό rebound, θα σηκωθεί και θα κάνει το 4-3. Κερδίζει το φάουλ, πλάγια η μπάλα. Πλάι,
τον κερδίζει ο Δερδενές. Και θα πάει αυτό στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Θα ευστοχεί στην πρώτη βολή ο Δερδενές. Δεν ευστοχεί στη δεύτερη ο Δερδενές. Το 5-3. Ένα χαμηλό σκόρ ηλικία είναι για 3 λεπτά αγώνα. Για να δούμε, οι ομάδες μας θα βρουν ρυθμό. Κάνει λάθος ο Σαβέριος, ο γράφος κλέβει, δίνει στον Αντωνό. Αστοχή ο Κυριάκου. Δερδενές παίρνει το rebound, δίνει στον Ορφανό. Μέχρι μέσα αυτός, πολύ ωραία προσθήση. Δώσει τον Κατσίγαρη, θα σηκωθεί αυτός. Θα βάλει ακόμα ένα τρίποντο, θα κάνει το 8-3. Ορφανός μέχρι μέσα, θα κάνει το 15. Παπασπύρος θα σηκωθεί για 3, είναι άστοχος. Παλεύει και ο Κυριάκου και Δερδενές. Λίγα ο Κυριάκου θα βγαίνει κοιτής, θα τον πουλήσει όμως η μπάλα. Δεν θα βάλει το καλάθι, Δερδενές δεν την απονάει. Την διακοπή. Από το δουρακάκι, επιστροφή σε λίγο. Επιστρέφουμε σιγά σιγά από το time out. Παπασπύρος δίνει στον νέο Ισαφέντα γελωμάτι. Αυτό δίνει το Καραλαμπόπουλο, αν ολοκληρώθηκε η επίθεση των κολλέκτων, δεν προλάβα να κάνω κάποιο σουτ, ξέμενη μπάλα στα χέρια. Το 15 παραμένει. Ο Μπακόλας μπήκε στη θέση του Δερδενέ. Ελπίζουμε να μην έχει κάποιο σοβαρό Δερδενές και να επιστρέψει. Παπασπύρος, Κυριάκου, Αγγελομάτης, Καραλαμπόπουλος και Λαγός, οι 5 των κολλέκτων. Διαμόκ έχει το βασικό που πρέπει να διαχειριστεί είναι η κούρασή της που θα βγαίνει δεκάλεπτο με δεκάλεπτο και λογικό είναι κιόλας καθώς είναι μόλις 7. 6 θα μην επιστρέψει ο Δερδενές, ελπίζουμε να επιστρέψει ο Δερδενές. Τσίγαρης για 3. Έχει ντυθεί κάρι ο Κατσίγαρης και πυροβολή από τα 6.75. Καλό θα ήταν να υπάρχει ένα χέρι μπροστά του. 3 τους έχει βάλει σε ένα δεκάλεπτο μόλις. Αγγελομάτης θα απαντήσει. Από την περιφέρεια και αυτός. 13-8. Κατσίγαρης κι άλλο. Όχι, εντάξει είπαμε. Θα πάρει το rebound όμως. Κόλλας. Γκόφας, Ορφανός, Ορφανός για 3, δεν είναι καλό το σούτ, Αγγελομάτης θα πάρει rebound, θα τρέξει. Παραλαμπόπουλος, Αγγελομάτης, Κυριάκου, ευστοχή ο Κυριάκου, μετράει.
το καλαβλέρι της και έχει μια ελεύθερη βολή. Δεν κατάλαβα τι δόθηκε. Ναι, οκ. Που μετράει το καλάθι και είναι φάουλ εκτός φάσης, ίσως θα πρέπει πάλι να αποφύγει στην ΑΜΟΚ. Δεν ξέρω. Θα δω. Γκόχας να την μπάλα στα χέρια του. Χέρι με χέρι, άλλαξε την μπάλα με τον Γράψα. Στις βολές είναι ο Γκόφας. Θα ευστοχίσει στη δεύτερη ο Γκόφας και έχουμε αλλαγή. Ποιος θα κάνει, ο Βερβενές θα επιστρέψει στη θέση πιανού. Ο Βερβενές στη θέση του Μπακόλα. Και ο Παπασπύρος γράψει στο πάρτο rebound. Γράψας, απλά το αγγελωμάτι, πάρα πολύ ωραία πάσα στον Γκόφα που αυτός την κάνει assist και κάνει το 16-10. Ωραία φάση εδώ από την ΑΜΟΚ. Γονάτης στον Παπασπύρο. Παπασπύρο στο Χαραλαμπόπουλο. Γιατί στο Χαραλαμπόπουλο θα απαντήσει από την περιφέρεια. Θα κάνει το 16-13. Από τα 6.75, Χαραλαμπόπουλος θα κατεβάσει το rebound. 1.40 που μένει για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ωραία, πάσα τον Παπασπύρο. Καλά από τον Κυριάκου. 16-13. Κοντά-κοντά οι δύο ομάδες. 16-15, συγγνώμη. Ορφανός, θα πάει μέχρι μέσα, θα πετάξει την μπάλα χωρίς να πετύχει κάποιο καλάθι. Θα πάρει το δικαίωμα για δύο βολές όμως. Ευστοχή ο Ορφανός στην πρώτη του βολή. Τσατσάνης και Ζαχαρόπουλος στην πεντάδα των Collectors. Ευστοχή και στη δεύτερη Ορφανός. Κάνει το 18-15. Τσάνης, τον Παπασπύρο, Χαραλαμπόπουλος, ξανά, όχι. Ορφανός θα κατεβάσει το rebound. Θα τρέξει, θα πάρει το διάδρομο, θα σηκωθεί και θα στοχίσει. Ζαχαρόπουλος θα πάρει το rebound. Παπασπύρος.
δεν μετράει το καλάθι, λέει ο διαιτητής. Στο πλάι είναι η επαναφορά. Αλλαγές. Ο αγγελωμάτης επιστρέφει ο λαγός για τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Σπύρος, του Τζατζάνι, Λαγός, θα σηκωθεί ο Λαγός, θα κάνει το 18-17. Φαουλ λέει διαιτητής στον Ζαχαρόπουλο. Βολές είναι, καθώς έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους οι Collectors. Θα στοχίσει στην πρώτη ομπόφας. Θα ευστοχίσει στη δεύτερη, θα κάνουμε το 19-17. Όλοι θα πρέπει να την εξαντλήσουν την επίθεση. Οι Collectors να μην αφήσουν περιθώριους αντιπάλους τους να πάρουν κάποια επίθεση. Θα τσάρει τη σκοπή για 3, θα στοχίσει, Ζαχαρόπουλος στο rebound, θα στοχίσει και αυτός, Λαγός στο rebound, ούτε αυτός, 0-3, θα δώσει στον Παραγόπουλο και αυτός θα κάνει όπως θα κάνει τις 3 προηγούμενες του, θα κάνει το 19-19 και θα στείλει στη λήξη του δεκαλέπτου τις δύο ομάδες στους πάγκους με την ισοπαλία. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Στον πάγκο για την ΑΜΟΚ παραμένει ο πρόεδρος και ιδρυτής Γιάννης Αβαρκιώτης, τον Μπακόλα. Καλό από τον Κατσίγαρη. Έχει βρει το χέρι του. Είναι δολοφόνος γενικά. Θα πρέπει να τον περιορίσουν οι Collectors αν θέλουν τελικά να κάνουν την έκπληξη σήμερα. Παπασπύρος, πνευροσποίηση, λάθος. Φεύγει μπάλα από τα χέρια και κατοχή περνάει ξανά από τα χέρια των κολονοκιωτών. Αστοχή ο Γκόφας. Εκεί είναι ο Λαγός να πάρει το rebound. Να δώσει τον Παπασπύρο. Νέο εισαχθέντας Αναστόπουλος για τους Collectors. Λαγός αστοχή. Γκόφας κατεβάζει το rebound. Επιθετικό δίνει ο διαιτητής στο γράψα. Δεν θα έχει καταλάβει ο γράψας τι συμβαίνει. Μια διαφωνία εκεί με το διαιτητή και το γράψα. Συνεχίζουμε. Τσατσάνης θα το πάρει. Θα το βάλει αυτή τη φορά. Θα κάνει το 22-22. Γκόφας έχει την μπάλα στα χέρια του. Δύο ελευθερές βολές έχουμε και το γράψα. Έχει στην πρώτη βολή ο γράψας, θα κάνει το 23-22. Θα στοχίσει και στη δεύτερη, Λαγός θα πάρει. Στη δεύτερη θα πάρει ο Λαγός στο rebound. Τσάνης, Σπύρο. Μέσα, μέσα.
Σας αν θα πάρει το φάουλ. Υπάρχει έντονη διαμαρτυρία στο στρατόπεδο της ΑΜΟΚ. Στην πρώτη ball don't lie, που λένε και οι Αμερικάνοι. (Συσχελίδι) 23-22 παραμένει. Όρφανος κατεβάζει την μπάλα. Όρφανος. Δεν το τσάνι, η κατοχή παραμένει στα χέρια της ΑΜΟΚ. Κυριάκου επιστρέφει, Λαγός θα πάει στον πάγκο. Τσίγαρης, με τον Παπαστήρο πάνω του, πολύ ωραία άμυνα εκεί από τον Παπαστήρο. 1,5 δευτερόλεπτο έχει μείνει, πάρα πολύ ωραία τον έκλεισε εκεί ο παίκτης τον κολέκτορ. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι, του φύγει την μπάλα. Για να δούμε τι μπορούν να κάνουν σε ένα δευτερόλεπτο τώρα οι παίκτες της ΑΜΟΚ. Γράψας, τρίπλα στο σκοφί. Πόσες τρίπλες έπρεπε να κάνω γράψας, ένα δευτερόλεπτο έμενε. Από 6.75 ο Παπασπύρος θα κάνει 23-25 ο Παπασπύρου. Ο Παπασπύρος. Γράψε σας το χύση σε ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. Θα δώσω το χέρι του στον αντίπαλο καθώς τον χτύπησε κατά λάθος. Για να κάνει 23-27 και ο Πυρακάκης θα πάει γρήγορα γρήγορα σε time-out. Επιστρέφουμε μετά το time out. Για να δούμε τι έδειξε στο πινακάκι του ο Τουρακάκης. Μετά και το δεύτερο πινακάκι του πυριωμάνου του. Τρεις βολές έχουμε για το γράψα. Μετά το φάουλ του Τσατσάνη στο σούτ του. Αυστηρός ο διευθυντής σήμερα. Εύστοχη ο γράψα στην πρώτη. Αστοχή στη δεύτερη. Από τον γράψα κατεβάζει διαφορά στο καλάθι. 6.40 απομένουν για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Τσατσάνης για 3. Όχι, φορά 1-3 νομίζω έχει ο Τσατσάνης από τα 6.75. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Μπακόλας γυρίζει και γύρω τον εαυτό του. Δεν θα ευστοχίσει. Κατσιγαρίς όμως είναι εκεί να πάρει το rebound και να φέρει το μάτς στα ίσα του για ακόμα μία φορά. Δεν τον βλέπατε φυσικά γιατί δεν γίνεται από την κάμερα. Χάζεψα λίγο, με συγχωρείτε. Και πέρα στο χέρι για τη Σαμό. Βήματα λέει και δουλειτής. Δεν νομίζω ότι ήταν σε στήριγμα αυτό. Αλλά εντάξει, ο διαιτητής έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο φυσικά. Λάγος επιστρέφει, Ζαχαρόπουλος βγαίνει εκτός. Πάμε, πάμε, πάμε.
Αναστόπουλος στον Παπασπύρο. Αναστόπουλος ξανά. Τσατσάνης, Λαγός. Με τον Μπακόλα προς τον Λαγός. Θα γυρίσει όμως. Θα βάλει 2 ακόμα πόντους. Θα κάνει το 27-29. Φάουλ για τον Αναστόπουλο. Σαβέριος επιστρέφει. Και ο Χαραλαμπόπουλος επίσης. 2-3 είναι τα φάουλ, 2 για την ΑΜΟΚ, 3 για τους Collectors, οι οποίοι προηγούνται με 2 πόντους. Ορφανός. Θα σηκωθεί για 3 Ορφανός. Θα κάνει το 30-29 και θα φέρει ξανά την ομάδα του σε θέση ισχύος. Τσάνης. Ψάχνει βρίσκεται τον Κυριάκου. Σαβέριος. Χαραλαμπόπουλος δεν θα απαντήσει. Θα βγει και εκτός παρκέ η μπάλα. Ξανά στους μαύρους. Αγχωμένος ο Γιάννης Αβαρκέτς στον πάγκο. Ράψας, το σκέφτεται λίγο. Συνήθως όταν το σκεφτόμαστε δεν μπαίνει. Νομίζω. Ξαφνικό θάνατο χρειάζεται. Τσάνης, θα το βάλει. Δεν θεωρείται το Τσάνης, θα δίνει το στάκι του. Και κάποια τα βάζει. Έχει βοηθήσει αρκετά τους Collectors. Δεν θα απαντήσει ο Κατσίγαρης, γιατί θα βάσει την μπάλα. Ακόμα μία ισοπαλία στην αναμέτρηση. Έμεσο τρίποντο 33-32. Διαχειρός Ορφανού. Συμπληρώσανε ομαδικά οι Collectors, σωστά. Οπότε από εδώ και πέρα η ΑΜΟΚ θα πηγαίνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Οπότε θα πρέπει να προσέξουν λίγο οι Collectors, γιατί έχει ακόμα 4 λεπτά. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Δεν θα ευστοχίσει ο Ορφανός στην πρώτη του βολή όμως. Δεν θα ευστοχίσει ούτε στη δεύτερη. Κυριάκου θα πάει το rebound. Σαβέριος ρόλο playmaker. Αγγελωμάτης. Σαβέριο. Αγγελωμάτης ξανά. Θα βρει τον Λαγό. 5 δευτερόλεπτα έχουνε. Σηκώνει τον Λαγό. Αστοχή. Να και εκεί. Θα κατεβάσω κατσίβαρο στην κάτω rebound. Διπλάρει εκεί ο Γκόφας, θα βρει έξω το γράψα. Δεν θα το γράψει ο γράψας. Γελωμάτης, χτυπή μέχρι μέσα. Θα στοχίσει, θα χτυπήσει στεφάνι μπαλά και θα βγει εκτός. Φάουλ και ακόμα 2 βολές υπέρ της ΑΜΟΚ. Ο Γιάννης Αβαρκιώτης θα μπει για πρώτη φορά στο παρκέ μετά από 17 λεπτά αγώνα. Πρέπει να πάρουν ανάσταση οι παίκτες του, λογικό είναι. Θα ευστοχίσει στην πρώτη του βολή ο Ορφανός. Αυτό 35-32 και έχουμε αλλαγή.
Ζαχαρόπουλος μπαίνει, Λαγός πάει να πάρει κάποιες ανάσες. Τρία λεπτά έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση του πρώτου μισού, του πρώτου 20 λεπτού. Σαβέρες στοχή, ο Φανός παίρνει το rebound. Σταματάει, ψάχνει, βρίσκει τον Μπακόλα. Κατσίγαρης. Μπακόλας με δύο πάνω του, δεν θα εστοχίσει. Κυριάκος θα πάρει ακόμα ένα rebound για την ομάδα του. Ωραίο παιχνίδι παρακολουθούμε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Φάουλ από τον Αβαρκιώτη. Σηκώνει και υποτικά το χέρι του. Αγγελόματι στο Σαβέριο. Ζαχαρόπουλος, Σαβέριος. Αγγελόματης. Περνάει και το εμπόριο του Γιάννη Βαρκιώτη. Τον σταματάει όμως με φάουλ ο Μπακόλα σύμφωνα με τις υποδείξεις του διαιτητή. Και τον στέλνει τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Στόχος ο Αγγελομάτης. Εύστοχος και στη δεύτερη. Κάνει το 35-34 και φέρνει την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής από την ΟΜΟΚ και στον ένα πόντο. Κόλλας μπερδεύει και λίγο τον βηματισμό του και κάνει βήματα. Αγγελομάτη θα σηκωθεί για τρεις. Ξανά μπροστά η Collector, 35-37. Εάν αντέξει η ΑΜΟΚ από θέμα κούρασης, θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια. Δεν θα εστοχίσει ο Βαρκιώτης. Εντάξει, είναι κρύος ακόμα. Δεν έκανε βήματα, πρόσεξε. Σωστά, συνεχίσει και το παιχνίδι. Ο Γιάννης εκεί καλύπτει με το σώμα του την μπάλα, να μην του την πάρει κανένας. Τσίγαρη Σαβαρκιώτης τώρα, ούτε τώρα. Σαβέριο στο rebound, κατεβάζει την μπάλα. Όπως του Κυριάκου. Σαβέριος. Χαρόπουλος, θα σταθεί, θα σηκωθεί, θα στοιχήσει. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ορφανός, ίσως έγινε κάποιο φάουλ εκεί, ίσως. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Σαβέριος, Χαρόπουλος. Αστοχή, Χαρόπουλος, Ορφανός θα κατεβάσει την μπάλα. Κατσίγαρης κοιτάει, θα θέλω να το πάρει, δεν μπορεί. Έχει είχε χέρι μπροστά, δεν πρέπει να δώσει δίπλα στο Γιάννη τον Αβαρκιώτη, ήταν μόνος του. Κάκιστη επιλογή και από τον Κατσίγαρη. Αγγελομάτης, 35-39 και στο συν 4 οι Collectors. Λογικά θα βρεθούν και σε θέση ίσχυος στην πρώτη ανάπαυλα. Δύο βολές για τον Κόφα. Κάποια νεύρα. Δεν ευστοχεί ο Κόφα στην πρώτη. Για να δούμε αν θα είναι λίγο πιο τυχερό στη δεύτερη. Θα ευστοχίσει στη δεύτερη. 6 δευτερόλεπτα έχουν οι Collectors. Δεν θα πάρουν κάποιο time out. Δεν έχει νόημα γιατί δεν βάλατε τα εύρωστα σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Ζαχαρόπουλος από πάνω.
36-39 μπροστά εγώ, λεπτό, επιστρέφουμε λίγο. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για το δεύτερο μισό της αναμέτρησης ανάμεσα στην ΑΜΟΚ και τους κολέκτος, οι οποίοι προηγούνται 36-39. 20 λεπτά για να δούμε ποιος θα φύγει με το πολυπόθητο ροζ. Σαβέριος. Το πήρε, το βάλε και φέρνει την ομάδα του στο συν 5. Γράψας τον Δερβενέ, γυρίζει αυτός, δεν ευστοχή, τζούφιο και το σουτάκι από κάτω του ορφανού, αλλά εκείνο κατσίγαρίζει για ακόμα μία φορά να πυροβολήσει, να βάλει το τρίποντό του και να κάνει το 39-40. Εντάξει, αλήθεια είναι, δεν είμαι συνηθισμένη να χάνει αυτά τα σουτ ο ορφανός. Για να δούμε, θα είναι λίγο για την τελευταία φορά. Βήματα λέει διαιτητής. Είναι καλές οι επιλογές. Μία, δύο, τρεις. Θα τους τιμωρούσε κάποια στιγμή. Ο Γκόβος θα βάλει δύο πόντους. Κοντά παραμένουν πάντα οι δύο ομάδες. Αναστόπουλος. Κωστιάκου. Το σουτ του Κατσίγαρη, του Γιάννης κατεβάζει την μπάλα. Μπερδεύεται και ο Παπασπύρος. Ένα άστοχο σουτ από την ΑΜΟΚ. Εντάξει, η αλήθεια είναι με 7 άτομα πόσο είναι για να βγάλει και αυτή η ΑΜΟΚ. Γράψας, τον Κατσίγαρη. Έχει καταδείξει κουραστικός ο Κατσίγαρης, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ εύστοχος, πάρα πολύ καλό χέρι, πάρα πολύ καλό σουτέρ. Αναστόπουλος ο Παπασπύρος, θέλει να απαντήσει και θα το κάνει. Τρίποντο στον τρίποντο. Δύο βολές λέει ο διαιτητής μετά από φάουλ του Σαβέριου, ο οποίος έστειλε στη γραμμή των ελευθέρων βολών τον ορφανό. Δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχος ο ορφανός σήμερα από τις γραμμές, από τη γραμμή που γενικότερα δεν μας έχει συνηθίσει, έχει πάρα πολύ καλά ποσοστά. Θα βάλει τη δεύτερη, θα κάνει το 45-49. Θα κλέψει κιόλας ορφανός.
τερατήλα που φάω στο Κυριάκο. Μέχρι μέσα. Όχι καλάθι, ναι στις βολές. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επηρεάζει η ψυχολογία άμα παίκτης που πρέπει να βάζει τις βολές και τις βάζει τις βολές. 46-49, 6 λεπτά ακόμα για το 3-4. Παπασπύρος. Κακή επιλογή. Λάθος όμως και από την αμό. Δεν εκμεταλλεύτηκε Γιάκου, τον πουλάει την μπάλα, Βερδενές. Κάπως τσαντίστηκε εκεί πέρα με το μαρκαρισμό με τον Κυριάκου. Δεν χρειάζεται να έχουμε νευρά, ειδικά όταν είμαστε 7. Δεν θα βάλει το τρίποντο. Κατσίγαρης όμως θα πάρει το rebound. Θα πάρει το foul. Και θα δώσει 14 λεπτά στην ομάδα. Δεν είναι βολές, ήτανε μόλις είχε πάρει το rebound, δεν είχε σηκωθεί, σωστά είναι να παίξει η μπάλα. 46-49 παραμένει. Δεν είναι πολύ εύστοχη η ομάδα μας στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω, πολλές τσίκες είναι οι επιθέσεις τους. Μάτης, θα στοιχίσει, Κυριάκου είναι εκεί. Πόπο, πούλημα του έκανε εκεί μπάλα. Μεγάλο πούλημα, να το λέμε. Λαγός στην πρώτη του βολή. Και στη δεύτερη θα δώσει μια ανάσα 5 πόντων και έχουμε time out από την ΑΜΟΚ από την Φυσολή. Εδώ μπροστά μας βλέπουμε τον Θεόδωρο τον Καρακατσάνη, ο οποίος λείπει από τα παρκέ μας ένα εξάμηνο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω σε ποια ομάδα θα πάει. Θα πάει στην ΑΜΟΚ γιατί θέλει να παρηγυρίσει πρωτάθλημα, θα πάει οι πληροφορίες μου λένε ότι το καλοκαίρι θα επανέλθουν οι War Dogs, αυτή η ιστορική ομάδα, παρέα με τους κομισάριους. Θυμηθείτε αυτό το στιγμιότυπο και συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας. Φιλιά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μετά τις δηλώσεις του Θοδωρή Καρακατσάνη, τις τηλεφωνικές. Βερδενές. Τον κόφα, γράψα. Καλά και φάουλ, σωστά. 48-51. Γράψας είναι έτοιμος να κάνει το έμεσο τρίποντο. Είμαστε εδώ παρέα με τον Κωνσταντίνο Πάνο από Κουβαλίες. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Νίκη.
σήμερα για την ομάδα, πώς θα είναι τα πράγματα. Δεν θα ευστοχήσει όμως. Στο μείον 3 θα παραμείνει η ΑΜΟΚ 48-51. Ο Λαμπόπουλος για 3, όχι, η Κυριάκου είναι εκεί να πάρει το rebound. Λαγός μπορεί να μην αστόχησε, πήρε όμως το φάουλ από τον Ορφανό. Και 53 έχουν μείνει για την ολοκλήρωση αυτής της περίοδου. Το ντέρμπι καλά κρατεί στο κλειστό του Ανδρέας Παπανδρέου. Λαγός ευστοχή, αγκαλιάζεται και με τον Χαραλαμπούπουλο. Ήταν πολύ σημαντική η βολή. Αστοχή όμως δεύτερη, για πέντε rebound. Σπύρος, Αγγελομάτη, για 3 Αγγελομάτης, 48-55 και πρώτη φορά στο σύν 7, αν δεν κάνω λάθος, η Collector. Μικρή αλλά σταθερή διαφορά κρατάνε οι Collectors. Έχουμε κάποια απάντηση βέβαια από τον Γράψα που κάνει το 50-55 και για να δούμε αν αυτή τη φορά θα ευστοχίσει και από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Θα ευστοχίσει τη φορά, θα κατεβάσει την απόσταση στους 4. Όχι, έφαγε μπλοκ από Στεφάνη και Κυριακού. Γράψας, πάω, δύο βολές, σηκώνει το χέρι ο Παπασπύρος. Δεν το κατάλαβα, ήθελε και να κόψει τον διασμό, είχαν συμπληρώσει όμως τα ομαδικά. Κακό φάουλ, για να δούμε. Μπράβο! Ευστοχήσει ο Γράψας. Και στη δεύτερη 53-55. Απόσταση ένα καλάθι μόλις για τις δύο ομάδες. Βγάλαν αντίδραση η ΑΜΟΚ. Αν μη τι άλλο 5-0 σερί έχουνε. Χαραλαμπό που θα σκέφτει στο τρίποντο. Ορφανός. Με τον Αγγελομάτι πάνω του το διεκδίζει όμως. Κάνει το 55-55. 7-0 σερί και το μάτς απόλυτη ισορροπία για ακόμα μία φορά. Είναι έμπειρη από, αν μη τι άλλο. Μπορεί ο Παπασπύρος να μην πέτυχε κάποιο καλάθι. Κατοχή όμως παραμένει στα χέρια των Collectors. Μετά το φάουλ που έκανε ο Ορφανός σύμφωνα με τον διαιτητή. Σαχαρόπουλος. Δεν το πλήρωσαν το φάουλ του Ορφανού. Δεν ήταν κάποιο καλάθι Collector. Δώδεκα λεπτά παιχνιδιού έχουμε ακόμα. Γκόφας αμέσως. Πατώντας όμως λέει ο διαιτητής. 5-7-5-9. Για την ΑΜΟΚ έβγαλε αντίδραση στο εσωτερικό. Σερία Ζαχαρόπουλος, κάνει το 57-57.
Λογικά έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος, σύμφωνα με την εικόνα που βλέπουμε. Γκόπο στο στοχή, φιλιά από το rebound. Παπαστήριος σε ρόλο playmaker, όπως πάντα φυσικά. Αγγελωμάτης, για τρεις αγγελωμάτης. Ξεκινάει το δικό του σερί η ομάδα των Προλέκτος. 5-0 και 57-60. Ωραίες μάχες βλέπουμε, πάρα πολύ ωραίες. Γράψας, τρίτο γράψας αυτός. Παπασφύρος στο rebound, μακρινή, πάρα πολύ κακή πάσα. Δεν ξέρω ποιο νόμιζε ότι θα να βρει. Βρίσκει στα πόδια του Κυριακού, νέα 14 για την ΑΜΟΚ. Βολές είναι, έχουν συμπληρώσει όλα τα ομαδικά. Δεν ευστοχεί ο Ορφανός. Μηδέν στις δύο. Δεν είναι η μέρα του σήμερα στη γραμμή του Ορφανού. Το 5-6 παρέμεινε. Πίσω, όχι, την έσωσε, αλλά κατσιτάρις, ναι, κλέβει την μπάλα, κερδίζει με το αγκαθλητικό, ο ορισμός του αγκαθλητικού, έφευγε ολομόναχος στον εφημιδιασμό. Δύο ελευθερίες βολές για τον Κόφο, για τον Κατσίγαρη και όλα και τα 9,7 για την ΑΜΟ. Ο Κατσίγαρης στην πρώτη. Όχι στη δεύτερη. Για να δούμε στα 9,7 που απομένουν τι θα κάνει η ΑΜΟΚ. Πεστά δευτερόλεπτα, γράψας, κάτι πρέπει να κάνει, πάρα πολύ ωραία πάσα στον Κόφα, τι πασάρα έβγαλε ο γράψας. Ξυλοκρεμαστή, 60-60, ακόμα μια ισοβαλία, επιστρέφουμε για τα τελευταία 10 συγκλονιστικά λεπτά. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 λεπτά. Εξήντα όλα είναι οι ομάδες μας. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σερί στο σερί. Για να δούμε ποιος τελικά όμως θα πανηγυρίσει στο τέλος. Είναι καλά όλα αυτά, αλλά μόνο ένας θα φύγει νικητής στο τέλος της ημέρας. Γράψας, παίζει εκεί τον Κυριάκου. Δεν θα ευστοχίσει ούτε στη δεύτερη. Τσατσάνι θα πάρει το rebound. Παπαδόπουλος, Παπασπύρος. Παπασπύρος για τρεις. Ουκτός, θα σπάσει τώρα το τέταρτο δεκάλεπτο για την ομάδα του. Δεν έχει κατέβει το rebound. Ζαχαρόπουλος εκεί στραβοπάτησε. Στραβοπάτησε εκεί ο Ζαχαρόπουλος. Γύρισε στο γόνατο, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και να το έχει σώσει. Oh.
είχα βγει αναγκαστικά, αλλά και κουτσένοντας. Έχουν ένα δευτερόλεπτο οριακά να περάσουν την μπάλα οι collectors για να μην κάνουν τόσο δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε το παιχνίδι μας. Την περάσανε, Παπασφύρος. Τι πεταχτάρι ήταν αυτό, πάρα πολύ ωραία φάση εδώ από τον Παπασφύρο. Τρεις το έδωσε. Λάζαρε, τρεις. Για τρεις το έδωσε ο διαιτητής. Θεώρησε ότι σηκώθηκε πριν τη γραμμή ο Παπασφύρος. Γκόφας θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει ακόμα δύο βολές. Πρώτη ο Γκόφας. Άστοχος στη δεύτερη. Πέντε rebound ο Κυριακού. 8 και 40 έχουμε ακόμα μπροστά μας. Λάθος, εδώ είχαμε από τους κολλέκτορες. 63-63. Ωραία! Ωραία! Τι θα απαντήσει. Φανός. Θα βγάλει μια πάσα έξω στον Γράψα. Παραμένει καταρχή στα χέρια της ΑΜΟΚ, σύμφωνα με τον διαιτητή. Όχι. Ναι, πρέπει να έχει γίνει παρεμβολή από χέρια μου. Τζάνης Αναστόπουλος για τρεις. Όχι. Και για θα πάρει το rebound Σπύρος. Και τώρα Γράψα στον Ορφανό. Θα γυρίσει εκεί. Έχει χάσει πάρα πολύ εύκολα ο Ορφανός σήμερα. Δεν ξέρω μήπως τυχήσει αυτό τελικά στην Ρωμό. Δεν τρίξτε πέντε παραμένει. Θα αστοχίσει ο Γκόφας. Με 6,5 λεπτά ακόμα για φινάλε.
δημοσιογράφος ψάχνει, βρήκε το τσίγαρι, ορφανός για τρεις, έχουμε επιστροφή σε λίγο για τα 5:48. Επιστρέψαμε. Ο Παπασπύρος είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές του. Θα ευστοχίσει με περιπέτεια στην πρώτη, αλλά θα ευστοχίσει. Και στη δεύτερη θα ευστοχίσει. 63-67. Κόφας. Στο γράψα. Γράψας μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ και δύο δεύτερες βολές. Διένεξη έχουμε τώρα εκεί πέρα. Από μία τεχνική ποινή πήρανε Τσατσάνης και Ορφανός. Δεν υπάρχει λόγος να χαλάσει τώρα το παιχνίδι μας. Να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα και από τις δύο πλευρές. Επιστρέφουμε σιγά σιγά να δούμε επιτέλους τις βολές του γράψα. Θα ευστοχίσει ο γράψας στην πρώτη του βολή. Σώμα λέει ο διαιτητής ότι έκανε ο Βερδενές στο φάουλ. Για να δούμε ο Λαγός. Γενικότερα πολλές βολές στο παιχνίδι. Χέρια collectors. Λαμπόπουλος έδωσε τον Τζατζάνη, δεν τιμώρησε τον Τζατζάνη, Λάβος θα πάρει το rebound. Κατσιγωρίζει όμως, θα πάρει την λάθος πάσα του Λαγού και θα την κάνει κατοχή για την ομάδα του. Thank you.
Ο Δαρδανέζης έχει 4 φάουλ. Πρόβλημα αυτό. Δεν έχει το κλείσει ο γράφος. Η δεύτερη 66-67. Ο Δαρδανέζης πρέπει να προσέξει τώρα τα φάουλ του. Έχει ο Σπύρος, ο Αναστόπουλος θα πάρει όμως το τουρκικό rebound. Δηλωμάτης, Τσατσάνης, Σπύρο. Βήματα, 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 βήματα. Βήματα. Ορφανός για 3, όχι, δεν θα το καταφέρει. Λάγος θα πάρει το rebound. 4 λεπτά έχουμε ακόμα για να λήξει αυτή η ντερμπάρα. Άστοχες οι δύο ομάδες τελευταίες στις επιθέσεις. Τεφλέξει με τον Αγγελωμάτη. Σωστή είναι η κατοχή να παραμείνει στην ΑΜΟΚ. Και εγώ από εδώ ότι ο Αγγελωμάτης βρήκε τελευταία σίδα. Τσίγαρης, Γκόφας, συγγνώμη, το γράψα. Βλέπετε εκεί ο Γράψας, δεν είναι καλή η πάσα του, κάνει λάθος. Ξανά στα χέρια των κολέκτορς. Το rebound, Βαστόπουλος, Αγγελωμάτης, περνάει όλος ο Αγγελωμάτης, θα γυρίσει ούτε τώρα. Όχι, 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 δεν συμφωνώ, πολύ αυστηρό. Δεν πιστεύω ότι έχει δίκιο εδώ ο διαιτητής. Πιο πολύ το κέρδισε ο Αγγελωμάτης, τέλος πάντων time out, επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Απ' έξω η μπάλα με 14. Και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει πλέον τα ομαδικά τους. Και από εδώ και πέρα θα είναι μόνο βολές και για τις δύο. Αυτό ήταν φάουλ. Κατέβασε τα χέρια, αλήθεια ήταν αυτό, εντάξει, ίσως δεν θα έπρεπε να δοθεί το προηγούμενο. Έχουμε ένα στιγμιότυπο ανάμεσα στο λαγό και στον κόφο. Ο Λάγος, 66-67 παραμένει. Νομίζω 2-2,5 λεπτά είμαστε σε αυτό το σκορ. Γκόφας, το Γράψα. Παλεύει και ο Γράψας, δεν είναι στοχή και για το Παπάνε Μπάουν. Πάρα πάρα πολύ κακή πάσα, πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή δεν είναι ο Μπολτ, δεν είναι ο Φλάσ, πού να τη φτάσει ο άνθρωπος εκεί. Ορφανός. Ορφανός. Όχι, δεν του πάνε ποτέ την μπάλα. Παραμένει στα χέρια όμως του ΣΑΜΟΠ η κατοχή. Σε αναμένα κάρβουνα και οι δύο πάγκοι. Πολύ ωραία ήρθε σαν τρέιλερ ο Κόπας να σπάσει επιτέλους. Το φαινόμενο προς καλάθι και ο
ο Κυριάκου το ίδιο απαντάει, 68-69. Απάντηση στην απάντηση και οι δύο ομάδες. Πάνω κάτω στα ίδια οι δύο ομάδες. Η ΑΜΟΚ, αν θα πρέπει να σκεφτούμε ότι θα τιμωρηθεί εισαγωγικά από κάτι, θα είναι από τις αφουσίες της, αν τελικά χάσει. Αυτό να παίξει καθοριστικό ρόλο. Ωραίο κόψιμο εκεί από τον Γκόφα. Μόνο ο Σταυρόπουλος, 68-71, 1-44, έχουμε μπει στην τελευταίο δίλεπτο του παιχνιδιού. Για να δούμε τι θα δούμε πια εδώ. Κακή επιλογή από την ΑΜΟΚ. Παπασπύρος. Στο μείον 3 είναι μόλις. Φάουλ εκεί από τον Αγγελωμάτη. Δύο φόλες για τον Ορφανό. Εντάξει, θεωρητικά καλό φάουλ ήταν. Αν σκεφτούμε ότι ο Ορφανός δεν είναι σταθερός από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Τέλος πάντων, time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε. 1-15 έχουμε ακόμα. Μέχρι να δούμε αν οι collectors θα πάρουν αυτή τη νίκη του προγράμματος που θέλουν. Η Άννη ΑΜΟΚ θα βγάλει ενέργεια. Ο Ορφανός πάρα πολλά νεύρα, λογικό. Δεν τον έχουμε συνηθίσει να χάνει τόσες πολλές βολές. Πραγματικά, δηλαδή 69-71, τίποτα δεν έχει τελειώσει βέβαια ακόμα, αλλά οι βολές θα είναι και αυτές τα στοιχεία που θα στοιχήσουν στην ΑΜΟΚ, αν στοιχήσουν. Παπασπύρος, βγάζει έξω από τον Χαραλαμπόπουλο, δεν θα στοιχήσει αυτός. Γόφας, ήρεμα λέει ο γράψας. Έχει πολύ χρόνο, μπορεί να χτυπήσουν και την παράταση ΑΜΟΚ, δεν χρειάζεται να πάνε για την νίκη κατευθείαν. Φλόπινγκ είναι αυτό, αν με ρωτάτε. Συνεχίζουμε, 44 δευτερόλεπτα. Η ΑΜΟΚ δεν πρέπει να δέχεται καλάθι αυτή τη φάση αν θέλει να παραμείνει στη διεκδίκηση της νίκης. Παπασπύρος. Δεν πιστεύω είναι σωστό το σφύριγμα γενικά. Έχουν κάνει λάθη και σήμερα πολλά. Τρεις βολές έχει δώσει λογικά ο διοικητής. Όχι, δεν το έχει δώσει στο σουτ. Δεν το έχει δώσει στο σουτ, δύο είναι βολές. Ο Βασίλειος πρέπει να ευσοχίσει και στις δύο. Στην πρώτη θα το κάνει. Για να δούμε. Και στη δεύτερη. Και στη δεύτερη. Συν 4 η Αμπλίκολεκτος. Έχει δυσκολέψει τώρα το έτσαμο. Αν μη τι άλλο. Για να δούμε. Ορφανός. Γκόφα θα σηκωθεί κατευθείαν για τρεις. Δεν θα ευσοχίσει. Και κάπου εδώ νομίζω βάζει και το κερασάκι στην τούρτα ο Αναστόπουλος. 69-75, 10 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Τσίγαρης, όχι. Και τελειώσαμε. Ο Βασπύρος τρελάθηκε μετά την νίκη επί της ΑΜΟΚ. Τελικό σκορ 69 ΑΜΟΚ, 75 οι Collectors. Από εμάς καλή συνέχεια.